Επιστολή σχετικά με την καταγωγή του Καραγκιόζη συνέταξε το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών. Όπως επισημαίνεται σε αυτή, το θέμα δεν έχει τύχει την αντιμετώπιση που πρέπει από την ελληνική ηγεσία. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται: ήδη από το 2009, που άρχισε το συγκεκριμένο θέμα να βγαίνει στην επιφάνεια, το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών έχει επισημάνει τη σημασία του ζητήματος και έχει ενημερώσει σχετικά την ελληνική πολιτική ηγεσία. Όταν πάλι τον Ιούλιο του 2010 έγινε γνωστή και επισήμως η κατοχήρωση του Καραγκιόζη, όχι όμως και του Θεάτρου Σκιών γενικά, ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκίας, το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, αλλά χωρίς και πάλι την κατάλληλη ανταπόκριση από τότε η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρόμοια διαφορία παρατηρούμε ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Φρονούμε ότι το ζήτημα δεν είναι καθόλου αθώο, όπως δυστυχώς ακούγεται από ορισμένες πλευρές. Ούτε γράφτηκε λόγω θέρους για να γεμίσουν οι εφημερίδες στήλες. Οι γείτονές μας είναι φανερό ότι αναπτύσσουν μια πολυμέτωπη πολιτική, στοχεύοντας τη δημιουργία γκρίζων ζωνών. Οφείλουμε λοιπόν ως σωματείο να αναδείξουμε την ύψιστη σημασία του θέματος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Οι Τούρκοι διεκδικούν την πατρότητα ενός ήρωα του Καραγκιόζη, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα όλων των λαών της πολυεθνικής Οθωμανικής και κατ' επέκταση Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η εθνικοποίηση του Καραγκιόζη μετά τη δημιουργία των εθνικών κρατών της Ελλάδας μετά το 1830 και της Τουρκίας μετά το 1923 δεν μπορεί να αναιρέσει τον οικουμενικό χαρακτήρα του και την πολυεθνική του ταυτότητα. Είμαστε ως σωματείο στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για ακόμη περισσότερα ζητήματα και να οπλίσουμε την ελληνική πλευρά με ατράνταχτα ιστορικά και καλλιτεχνικά επιχειρήματα, τονίζεται στην ανακοίνωση.